Για πέστε μας, είμαστε στον απόϊχο, τελειώσανε οι γιορτές, άλλωστε το Πάσχα είναι πολύ λίγο, είναι μαζεμένο. Πώς πήγαν οι μέρες, δούλεψαν τα μαγαζιά, τι έχετε από όλα τα μαγαζιά που γίνονται. Από ό,τι είδαμε, ότι και μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη είχαμε ένα χειμωνιάτικο τοπίο, ένα χειμωνιάτικος καιρός. Ξέρετε ότι με αυτόν τον καιρό ότι δεν βοηθάει την αγορά, δεν βοηθάει τα καταστήματα και τα περισσότερα καταστήματα ήταν έτοιμα με την ανοιξιάτικη κολεξιόν, με τα καινούρια εμπορεύματα που φέρανε. Αυτός ο καιρός δεν βοήθησε τα καταστήματα. Τις τελευταίες δύο μέρες δεν προλάβαν να δουλέψουν καλά τα καταστήματα. Γενικώς δηλαδή έδειξε ότι αυτή η εβδομάδα, η εβδομάδα της Μεγάλης Εβδομάδας δεν κινήθηκε. Ήταν εβδομάδα των παθών και για τα μαγαζιά. Ήταν εβδομάδα των παθών και για τα μαγαζιά, αλλά το άσχημο, κύριε Νικολόπουλε, δεν είναι ότι είναι μόνο εβδομάδα των παθών. Η κάθε μέρα είναι των παθών πλέον για τους εμπόρους και για τις επιχειρήσεις. Γιατί όταν είναι των παθών οι μέρες και για την ελληνική κοινωνία, θα είναι και τα πάθη και τα δικά μας ταυτόχρονα. Εμείς έτσι κι αλλιώς η δύναμή μας, στήριξή μας είναι από τους καταναλωτές. Όταν βλέπουμε ότι τα εισοδήματα μειώνονται, οι φόροι αυξάνονται, βλέπουμε έλλειψη της αγοραστικής δύναμης, βλέπουμε το κοινό να ζορίζεται, να μην μπορεί να αντεπεξέλθει και προς υποχρεώσεις αλλά και προς τις αγορές, και αυτό έχει σαν επακόλουθο τη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Ελπίζουμε όμως τώρα, φτιάχνει ο καιρός, έχουμε τον καιρό μπροστά μας, αρχίζει η καινούργια περίοδος. Πιστεύω ότι με μια πολιτική σταθερότητα που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή στον τόπο, να βοηθήσει μετά την αγοραστική και την επιχειρηματική ικανότητα, ώστε να μπορέσουν να κρατηθούν οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, που είναι το μεγάλο στοίχημα πλέον στη χώρα μας. Να ρωτήσω κάτι ακόμα από σήμερα ή αν θέλετε από αύριο, να πάρουμε λίγο ανάσα. Πρέπει να πάμε όλοι, και ιδιαίτερα εσείς οι επιχειρηματίες μικρού ή μεσαίου μεγέθους, να κάνετε διακανονισμό στο ΤΕΒΕ, στο ΙΚΑ, στην εφορία. Πού βρίσκονται τα οικονομικά, έχει την ικανότητα κάποιος μικρός επιχειρηματίας, έστω και με κατοδόσεις? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά την εφορία, υπάρχει, εντάξει, στην εφορία υπάρχουν οι εκπτώσεις που ξέρετε για τις εκατοδόσεις και μπορούν να ανταπεξέλθει ως κάποιο σημείο. Αυτό που μας έχει στεναχωρήσει και νομίζουμε ότι δεν θα βγει πλέον είναι με το ΤΕΒΕ, γιατί βλέπουμε εμείς που ζητάγαμε την κεφαλοποίηση για τα χρόνια εντός της κρίσης ότι δεν έγινε και ξεκινάμε δηλαδή να μπουν σε ρύθμιση και τα προηγούμενα. Αυτό ανεβάζει πάρα πολύ πλέον πάλι αυτή τη στιγμή το ΤΕΒΕ. Και επομένως νομίζω ότι δεν θα ανταπεξέλθει το μέτρο αυτό όσον αφορά το ΤΕΒΕ και θα υπάρξει πάλι πρόβλημα στην αγορά, πάλι πρόβλημα στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών ειδήσεων, αλλά εκεί προβλέπεται. Εμείς ζητάγαμε από την αρχή ξεκάθαρες λύσεις. Τα χρόνια εντός κρίσης να γινόταν μια κεφαλοποίηση, να τα πληρώναμε ή έστω αργότερα ή στον χρόνο του συντάξεως, και από αυτή τη στιγμή να μειωνόντουσαν οι κατηγορίες, να πληρώναμε κάθε μήνα, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή να πληρώνουν κάθε μήνα. Γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε και να έχουμε ασφάλεια, αλλά και να έχει και το ταμείο μας λεφτά για να μπορέσουμε να πάρουμε μια σύνταξη μεθαύριο. Αλλά μέσα στην κρίση με αυτά τα ποσά δεν μπορούμε πλέον να τα ανταπεξέλθουμε. Πιστεύετε ότι θα κάνετε και τίποτα με προσφορές ώστε να μπορέσετε να κινηθεί λίγο η αγορά, ή αυτά απαγορεύεται με τον νόμο? Βάσει του νόμου απαγορεύονται αυτά, αλλά μέσα σε κάθε επιχείρηση, αν δείτε και στα καταστήματα, ότι υπάρχουν, πάντα υπάρχουν προσφορές, πάντα υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πολύ χαμηλές οι τιμές τους. Επομένως, προτρέπουμε το καταναλωτικό κοινό να κάνει μια έρευνα αγοράς και να κοιτάξει τιμές και θα δει συμφέρουσες τιμές στην αγορά της Κορίνθου.